Συμμετείχαμε σε αυτή τη συνάντηση που οργάνωσε το Υπουργείο. Είναι η αλήθεια η πολλωστή φορά που κουβεντιάζουμε απέναντι σε διακηρυγμένες θέσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τη μεριά της κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι το σύμφωνο, το ΚΚΕ έχει ήδη κάνει ξεκάθαρο ότι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης κινείται σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση, εντείνει τα ζητήματα της καταστολής, των απελάσεων και του εγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα μας. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι δεν έχει κάτι να προσδοκεί και ο ελληνικός λαός και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε σχέση με την αντίληψη που δημιουργούν ότι δήθεν θα υπάρξει μια νέα σελίδα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Εμείς θα συνεχίσουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή να διεκδικούμε το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, να καταθέτουν εκεί τα αιτήματα ασύλου τους, να σταματήσει ο εγκλωβισμός, τον οποίο σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση, παρά το μακρόχρονο των διαπραγματεύσεων που είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν σε σχέση με το Σύμφωνο Μετανάστευσης, ήδη έχει αρχίσει να υλοποιεί με την κατασκευή των κλειστών κέντρων στα νησιά, που είναι βασικό στοιχείο της αποδοχής αυτού του Συμφώνου, δηλαδή του εγκλωβισμού και των χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα μας και στα νησιά.